Το απόλυτο χάος επικρατεί στο τμήμα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου από χθες το μεσημέρι. Ασθενείς στους διαδρόμους για 30 και πλέον ώρες, γιατροί που ήδη έχουν υπερβεί τα όρια τους και έχουν εξαντλήσει την υπομονή τους με την έλλειψη προσωπικού και κόσμος που υποφέρει να προσπαθεί να κάνει υπομονή, συνθέτουν το σκηνικό. Η κατάσταση στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ποτέ δεν ήταν πιο άθλια και αποκαρδιωτική. Ασθενείς παραμένουν σε πρόχειρα κρεβάτια στους διαδρόμους για πέραν των 30 ωρών. Οι γιατροί έχουν ξεπεράσει κυριολεκτικά τα όρια τους. Έχει από η ώρα 8 το πρωί που είχε ατύχημα, εργατικό ατύχημα ο γιος μου. Είμαστε στο περίμενε να μας έβρουν έναν θάλαμο για να το βάλουν μέσα και τον έχουν στον προθάλαμο που είναι τα ασθενοφόρα και πηγαίνουν έρχονται για αρρώστια από μπροστά. Παρά να κάνουν συγκαζίνα, παρά να αγοράζουν λιμουζίνες, να δουν το πρόβλημα στην Πάφο. Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος. Την απαράδεκτη κατάσταση κλήθηκε να σχολιάσει και ο περιφερειακός διευθυντής Λεμεσού Πάφου του ΟΚΙΠΗ, Χρήστος Νικολάου. Εκ μέρους του προσωπικού και του νοσοκομείου Πάφου απολογούμε στους ασθενείς και τους οικείους τους για την ταλαιπωρία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Αύριο Παρασκευή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί αφού από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα οι γιατροί των πρώτων βοηθειών θα κατέλθουν σε προειδοποιητική στάση εργασίας διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού. Οι συνάδελφοι έχουν απόλυτο δίκιο. Νομίζω οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά από όλα τα ΤΑΕΠ δεν περικλείουν τιμή για κρατικά νοσηλευτήρια. Για νοσηλευτήρια που όλοι τα ανάγουν ως ραοκαλιά του Γενικού Συστήματος Υγείας. Πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν ότι πέραν από τις μονήρις βάρδιες που ήδη παρατηρούνται, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ο κίνδυνος βάρδιες στις πρώτες βοήθειες να μείνουν γενές.